τόσο που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Γι' αυτό αντανακλάτε και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Στέλνει μακριά την μπάλα. Τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε τις δύο ομάδες, μέχρι τώρα μάλλον μας έχει πάρει ο ύπνος. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Τη στέλνει μακριά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν τον αντίπαλο τον ατροφύλακα. Η μπάλα προς τα μέσα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Επιχειρεί το σουτ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Γενικά το έχει το μακρινό σουτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε καλά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με καλές προϋποθέσεις. Να το γκολ. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση. Απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Δεν
Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Το σπίριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Θα είναι σίγουρα ικανοποιημένοι με το σκορ και την απόδοσή τους. Στο δεύτερο ημίχρονο θα θελήσουν να κρατήσουν αυτό το πλεονέκτημα και να κλειδώσουν την νίκη. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Όμορφες πάσες. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα, όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Υπέροχη κίνηση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Σημαδεύει το κέντρο της άμυνας. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πολύ σωστή επέμβαση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Πολύ καλό τάκλι. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ. Ο παίκτης καταφέρνει να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να πονάει. Και το δοκιμάζει. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Με αυτή την παλιά θέλει να... Είναι ευκαιρία! Θα μπορούσε να είχαν κάνει το 2-0. Αν το βάζε αυτό θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων. Τη στέλνει μακριά. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Θα
ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Η νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη, εκτός από κάποιο πολύ μεγάλο απρόπτυο. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Ο διαιτητής στηρίζει. Μπορούμε να αποδώσουμε τα έψιμα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Ναι, μόνο ένα γκολ, αλλά αξίζει να υπογραμμίσω ότι αναμετρήθηκαν σκληρά και άντεξαν και στην ισχυρή πίεση από τους αντιπάλους. Εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς.